Οι τουριστικές ροές συνεχίζονται. Ποιος θα μας βοηθήσει και θα κάνει ένα πρώτο σχόλιο? Ο κύριος Κώστας Κουρκουνάκης, ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης. Τα λέμε και από κοντά, τα λέμε και από το στούντιο. Πώς είστε? Επιτέλους πέρασε αυτός ο τυφώνας, η πανδημία, και μπορούμε να έχουμε και διαζώσεις. Εντάξει, η επαφή, έτσι, κοντινή επαφή, νομίζω έχει τη χάρη της. Ναι. Έτσι δεν είναι? Και γι' αυτό και ο τουρισμός πάει καλά, λόγω της επαφής. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι πως όσες φορές σας ενοχλήσαμε εντός αγωγικών να παρέμβετε και να τοποθετηθείτε, πάντα βγαίνατε με πολύ μεγάλη χαρά. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, η χαρά μου. Θα ήθελα, πριν ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο για τις τουριστικές ροές και για το πρόσημο το οποίο διαμορφώνεται με φόντο το φινάλε της σεζόν, η Εύη Σπανού θα μας παρουσιάσει κάποια στοιχεία να μας βάλει στο κλίμα των δεδομένων που έχουμε αυτή τη στιγμή στα χέρια μας. Για εσωτερικό λοιπόν και εξωτερικό αφήξεις, ναι, θα δούμε κάποια στοιχεία που αφορούν συγκριτικά τη φετινή χρονιά με το 2019, και βέβαια θα ξεκινήσουμε από το εξωτερικό, από τους τουρίστες που ήρθαν, που στήριξαν το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Λοιπόν, πάμε. Από 1η Ιανουαρίου λοιπόν μέχρι και 24/9, αυτούς τους πρώτους 9 μήνες του 2022, είχαμε 2.908.752, ναι, αφήξεις, σε σχέση με το 2019, που όμως εκεί πέρα μετράμε και τους 12 μήνες, όχι μόνο τους 9, 2.880.529. Βλέπουμε τη διαφορά στις δύο χρονιές. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι βλέπουμε μία αύξηση για το 2022. Πρέπει όμως να συνυπολογίσουμε την εξής παράμετρο, ότι έχουμε βάλει και μήνα όπως το Μάρτιος, που δεν υπήρχε το 2019. Πολύ σωστά. Ο κύριος Κουρκουνάκης θα αναφερθεί λίγο στην πτώση σε σχέση με το 19, ένα συγκεκριμένο ποσοστό. Πάμε και στην επόμενη κάρτα. Να δούμε λοιπόν τις αφήξεις εσωτερικού, ναι, πάλι για το 2022, από 1η του Ιανουαρίου μέχρι και 24/9, έχουμε 470.999, και το 2019 έχουμε 491.401 ανθρώπους οι οποίοι έφτασαν από το εσωτερικό εδώ και μας επισκέφθηκαν. Να, Εύη, παραμένεις να δείξουμε λίγο την πρώτη κάρτα, να έχουμε το σχόλιο του κυρίου Κουρκουνάκη. Η πρώτη κάρτα έχει να κάνει με την σύγκριση από 1η-1η έως 24 σήμερα, 9 του 20, με το 19. Τι βλέπουμε, κύριε Κουρκουνάκη? Εδώ βλέπω, όπως φαίνονται τα πράγματα, βλέπουμε μία αύξηση στη σεζόν τη φετινή, ναι, αλλά η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δυστυχώς οι μήνες Απρίλιος με Ιούνιος δεν πήγαν τόσο καλά. Είχαμε αρνητικό πρόσημο και είχαμε μία αύξηση στον Ιούλιο και στον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο. Εδώ είναι και ο Σεπτέμβρης μέσα, ενώ τα στοιχεία, τα δικά μας στους τουριστικούς πράκτορες, δεν έχει βγει ακόμα ο Σεπτέμβρης. Μάλιστα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε φτάσει λοιπόν στο 85% του 19. Και επειδή πολλής λόγος έχει γίνει αναφορικά με την επέκταση της τρέχουσας τουριστικής σεζόν, μπορεί να καλυφθεί το χαμένο έδαφος? Θεωρώ πως όχι, είναι πολύ δύσκολο πλέον. Δηλαδή και όλα αυτά που έλεγαν ότι θα αυξηθεί η σεζόν, θα πάει στο τέλη του Νοέμβρη, τελικά τα αεροπλάνα δεν μπήκαν. Με την κρίση που υπάρχει στην Ευρώπη και με το κύμα που περιμένουν αυξήσεων οι Ευρωπαίοι, λίγο πάγωσαν την θέλησή τους για ταξίδια τώρα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο. Οπότε, μεταξύ άλλων, το φινάλε πότε θα έρθει? Το φινάλε θα έρθει στο τέλος του Οκτώβρη, αρχές την πρώτη εβδομάδα του Νοέμβρη. Μέχρι 5 με 7 Νοεμβρίου. Γύρω στις 6 του Νοέμβρη, ναι. Και εκεί θα κάνουμε το λογαριασμό. Ναι. Γιατί ναι, μεν πήγαμε καλά, δόξα τω Θεώ, αλλά δεν πάβει να. Το ενεργειακό κόστος. Ο λογαριασμός, και πρέπει να εστιάσουμε εκεί, δεν γίνεται μόνο στο κομμάτι των αφήξεων, του αριθμού των επισκεπτών, αλλά και στην τσέπη των επιχειρηματιών. Ναι, ευτυχώς φυσικά που είχαμε και την αύξηση των επισκεπτών και έτσι καλύψαμε πολύ μεγάλο κενό. Ναι. Αλλά τέλος της σεζόν θα κάνουμε το λογαριασμό στο ταμείο. Μάλιστα. Γιατί οι αυξήσεις ήταν τεράστιες, ήταν πολλαπλάσια τα κόστη τα ενεργειακά. Που ήρθαν για να μείνουν αυτές οι αυξήσεις. Αυτά θα μείνουν δυστυχώς. Δεν είχαμε το χρόνο να τα περάσουμε στους πελάτες. Ναι. Οπότε τα πήραν πάνω τους ξενοδόχοι και οι τουριστικοί πράκτορες. Η Εύη καταγράφει το ρεπορτάζ. Υπήρχαν αγορές που στήριξαν το εγχώριο τουριστικό προϊόν. Εύη, όπως? Η Μεγάλη Βρετανία νομίζω είναι από τις αγορές που μας στηρίζουν, όπως και η Γερμανία, δεν ξέρω αν συμφωνεί ο κ. Κουρκουνάκης. Βέβαια, διαχρονικά η Γερμανία. Διαχρονικά και βεβαίως πέρα από την αγορά της Ρωσίας, την οποία φέτος δεν την είδαμε και για πολλούς ήταν ένα δυνατό χαρτί, υπήρχαν και άλλες αγορές με τα στοιχεία που έχουμε, που έχετε κι εσείς, τα οποία δείχνουν ότι στήριξαν αρκετά. Σκανδιναβία, κ. Κουρκουνάκη. Σκανδιναβία όχι τόσο πολύ, όσο μας στήριξε η Πολωνία, μια, ναι, καινούργια αγορά τα τελευταία χρόνια.
η Πολωνία, η Τσεχία είχε μείωση, το Βέλγιο είχε αύξηση, η Ολλανδία, η Γαλλία που μας στήριξε πάρα πολύ, η Γερμανία, η Αγγλία και η Ρουμανία, αν και μικρή αγορά, μας πήγε πάρα πολύ καλά. Μάλιστα. Είμαστε έτοιμοι να πάμε στην επόμενη σύνδεση, εμβόλυμα, τώρα εδώ μαζί με τον κύριο Κουρκουνάκη. Θεοδώρα, είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, παραμένει ο κύριος Κουρκουνάκης, παραμένει η Εύη Σπανού, καθώς θα πάμε στον μέχρι πρότινος σεφ της Βασίλισσας Ελισάβετ, τον κύριο Νίκο Κουλούσια. Να τον καλησπερίσουμε, να τον ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι ιδιαίτερες συνθήκες, ξεχωριστό το κλίμα το οποίο κυριαρχεί στις τάξεις της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας. Την καλησπέρα μας, κύριε Κουλούσια. Καλησπέρα από Λονδίνο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Το κλίμα το οποίο κυριαρχεί αυτή τη στιγμή, έχετε εικόνα, ποιο είναι? Αυτή τη στιγμή είμαστε καλά. Είμαστε καλά μέχρι ένα σημείο. Έχουμε ηρεμήσει λίγο, έχουν ηρεμήσει λίγο οι ρυθμοί. Βρίσκομαι στα εξωτερικά εστιατόρια αυτή τη στιγμή που έχουν αναγνωριστεί από την οικογένεια. Οπότε, επειδή μία εβδομάδα δεν ήμασταν εδώ πέρα, πρέπει να λειτουργήσουν και αυτά πάλι κανονικά. Ναι. Οπότε, έχω τη φροντίδα εδώ πέρα στα εστιατόρια. Γι' αυτό με βλέπετε και με αναπολιτικά αυτή τη στιγμή. Λίγο να τους κοντρολάρω. Κύριε Κουλούσια, τις... ο θάνατος της Βασίλισσας πού σας βρήκε, πού ήσασταν, για πείτε μας λίγο. Ο θάνατος της Βασίλισσας μας βρήκε εδώ πέρα. Μας βρήκε έκτακτα εμένα προσωπικά, γιατί είμαι εξωτερικός συνεργάτης με τα ανάκτορα. Ναι. Οπότε μας βρήκε πολύ έκτακτο. Βέβαια, είχαμε την ενημέρωση ότι δεν ήταν και πάρα πολύ καλά. Επί παρακολούθηση γιατρούς και τα λοιπά, υπήρχε μια ανησυχία και λάβαμε την είδηση 45 λεπτά πριν το ανακοινώσει επίσημα το παλάτι και φύγαμε εκτάκτως για το Μπαλμόρ, η μισή ομάδα, 6 άτομα. Μάλιστα. Από την επαφή που είχατε με τη Βασίλισσα Ελισάβετ όλα αυτά τα χρόνια, τι σας έχει μείνει, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να μοιραστείτε με εμάς? Εμένα προσωπικά μου έμεινε πάρα πολύ η ευγένεια που είχε με όλους τους συνεργάτες. Δεν είχε ποτέ, μα ποτέ, απαιτήσεις προς κακό σκοπό. Πάντα ή αυτό που της άρεσε ή αυτό που δεν της άρεσε, το έλεγε πάντα με μια ευγένεια. Και αυτό μας δίδαξε ουσιαστικά στον συνάνθρωπό σου, όποιος και να είναι, να κρατάς μία ευγένεια, μία ετικέτα. Αυτό θα μου λείψει, γιατί αλλάζουν πράγματα, έχουν αλλάξει και αλλάζει και ο κόσμος. Για πείτε μας λίγο, και οι Βρετανοί βέβαια εκμεταλλεύτηκαν αυτή την τραγική συγκυρία, αύξησαν κατά κάποιο τρόπο και τα πακέτα, τα τουριστικά εντός εκτός αγωγικών, να εκμεταλλευτούν και τις αφίξεις με αφορμή αυτή την τραγική είδηση του θανάτου της Βασίλισσας. Για πείτε μας λίγο, αναφορικά με τις τιμές. Πρέπει να φανταστείτε ότι υπήρχε αυστηρό ρητό από το παλάτι και από το Buckingham. Δεν μπορούσε κανένας, μα κανένας, να εκμεταλλευτεί ουσιαστικά τον θάνατο της Βασίλισσας με το να προσφέρει κάτι προς τους τουρίστες. Όλα τα μαγαζιά, να φανταστείτε, γύρω από τα ανάκτορα του Buckingham ή στο Windsor που έγινε η τελετή κηδεία, ήταν κλειστά. Κήρυξανε μία αργία την ημέρα της κηδείας που ήταν ελεύθερο προς τους επαγγελματίες εάν θα το εκμεταλλέψουν να δώσουν μία τελευταία, πώς να το πω, ένα τελευταίο τίμημα προς την Βασίλισσα ώστε να κλείσουν τα μαγαζιά ή να αφήσουν το προσωπικό να δουλέψει. Αλλά κατά 90% τα εστιατόρια, μαγαζιά και οτιδήποτε είχε σχέση με τον τουρισμό ήταν κλειστά εκείνη την ημέρα. Υπήρξε δηλαδή μια ευγενής άμυλα μεταξύ των επαγγελματιών, αυτών δηλαδή που βρίσκονταν δίπλα στο παλάτι, με εκείνους που ήταν πολύ μακριά και θα μπορούσαν να εκμεταλλευτούν την ημέρα. Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Κουλούσια, ένα τελευταίο σχόλιο. Η καθημερινότητά σας τώρα πώς διαμορφώνεται, με ένα νέο βασιλιά βέβαια, με φόντο και τη διαδικασία της στέψης μέσα στον χρόνο, το επόμενο χρονικό διάστημα. Για πείτε μας. Βέβαια, εμείς ενημερώμαστε καθημερινά, γιατί και το πρωτόκολλο θα αλλάξει
κατά βάση, οπότε ακόμα δεν γνωρίζουμε εάν θα τηρήσουν το παλιό το πρωτόκολλο που έμεινε και είχε γραφτεί από την ίδια τη Βασιλίσσα. Βέβαια άρχισαν και υπάρχουν κάποιες επιθυμίες, κάποιες αλλαγές προς το καλύτερο, αλλά περιμένουμε και εμείς να εμφανιστεί το καινούριο το πρωτόκολλο για να το τηρήσουμε και εμείς. Κύριε Κουρκουνούσια, να είστε καλά, την καλησπέρα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε θερμά. Ξέρετε, κύριε Κουρκουνάκη, είναι θεματικός τουρισμός. Ναι. Είναι η αξιοποίηση του μύθου της Βασίλισσας που εκμεταλλεύονται διαχρονικά τις τελευταίες δεκαετίες οι Βρετανοί. Πιστεύω ότι σίγουρα δεν εκμεταλλεύτηκαν τα μαγαζιά γύρω από το παλάτι τον κόσμο, ναι, αλλά τα ξενοδοχεία σίγουρα θα αύξησαν τις τιμές τους. Και τα μεταφορικά μέσα, τα εισιτήρια, όλα. Μα και μόνο τα σουβενίρ που πουλάνε διαχρονικά οι Βρετανοί, έτσι δεν είναι? Και από μεθαύριο που ανοίγει πάλι το κάστρο να δουν τον τάφο της Βασίλισσας. Ακριβώς, έχουμε φωτογραφία. Του τάφου τον έχετε, τον τάφο, τον είδατε? Τον είδα στις δημοσιεύματα. Μάλιστα, έχουμε η φωτογραφία, Εύη. Είναι από τον επίσημο λογαριασμό της βασιλικής οικογένειας μαζί με τον Φίλιππο και τους γονείς της, Ελισάβετ και Γεώργιο. Μάλιστα. Η Βασίλισσα Ελισάβετ. Στηριζόμαστε. Έχουμε ένα λεπτό. Έχουμε, λοιπόν, στηριζόμαστε στην αγορά της Βρετανίας. Σίγουρα. Σίγουρα. Και από ό,τι διάβασα κάποια δημοσιεύματα σήμερα, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για του χρόνου από τη Μεγάλη Βρετανία. Δηλαδή, ναι, μια αεροπορική εταιρεία πρόσθεσε και άλλα αεροπλάνα για του χρόνου. Μάλλον προτίθεται να προσθέσει. Φυσικά, είχαμε και το άλλο με τον tour operator που φαλήρισε πριν λίγες ημέρες. Και τα χρήματα που χρησιμοποιούν είναι πολύ μεγάλα. Αφορά κυρίως ποιες περιοχές Κρήτης? Η σκανδιναβική αγορά και αφορά Ρέθυμνο, Χανιά, Ρόδο. Δυτική Κρήτη. Και Κος, νομίζω. Μάλιστα. Λοιπόν, ταμείο στο τέλος. Εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Να τα ξαναπούμε και να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά, καλή σεζόν. Να είστε καλά, κύριε Κουρκουνάκη. Λοιπόν.